Το αίμα στα σκαλιά της Βικελαίας βιβλιοθήκης σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει το ότι προηγήθηκε κατά την άγρια συμπλοκή δεκάδων ολοδαπών νεαρών στα λιοντάρια και μάλιστα μπροστά στα μάτια ανυποψίας των πολιτών αλλά και παιδιών. Η άγρια συμπλοκή μεταξύ 10 ατόμων οδήγησε στον τραυματισμό ενός 20χρονου. Γινόταν μια φασαρία απέναντι στη Βικελαία στα σκαλοπάτια. Ήταν μια παρέα 10 ατόμων, 12. Γινόταν μια ψιλοβαβούρα και επειδή συνεχιζόταν και έβλεπα και σπροχνόντουσαν, ξέρω τι, πήγα εγώ προς τα εκεί να δω τι σημαίνει. Έβλεπα ότι ο ένας κρατούσε την πλάτη του και λέω, κάτσε να πάρω την αστυνομία γιατί μάλλον είναι χοντρό. Ρώτησα εκεί τα παιδιά, μου λένε μάλλον κρατάει μαχαίρι ο ένας και τον έχουν μαχαιρώσει την πλάτη. Μέχρι να έρθει η αστυνομία είχαν ωστόσο φύγει η μισή. Έγινε ένα περιστατικό μεταξύ κάποιων ομάδων. Δυστυχώς εκείνη την ώρα υπήρχε πολλής κόσμος, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Άρα παραμέρα αυτοί άλλο θα πείπνουν εδώ απέναντι, παλεύουνε, μαχαιρώνονται, κάνουνε, δείχνονται. Να υπάρχει αστυνόμευση τακτικά εδώ, στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, να υπάρχει αστυνόμευση. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κέντρο ήταν γεμάτο από κόσμο, τουρίστες, αλλά και οικογένειες και μικρά παιδιά που έκαναν τη βόλτα τους. Είχε ψιλοξαπλώσει πάνω στην πλάτη του, στο τζάμι εκεί της Βικελαίας. Δεν πρέπει να ήταν άλλος, μόνο ένας. Πρέπει να την είχε φάει στα πλευρά εδώ στα νεφρά. Ελπίζω να μην είχαμε άλλους. Αλλά και πάλι είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Δυστυχώς η αστυνόμευση έχει μειωθεί, αλλά ότι θα γινόταν και αυτά που στο κέντρο του Ηρακλείου στα λιοντάρια είναι ανεπίτρεπτο. Καμιά δεκαριά άτομα μεταξύ τους, δεν είδα βέβαια τίποτα, δεν είδα. Αλλά μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα εδώ πέρα και βλέπω την κίνηση εδώ. Η χθεσινή συμπλοκή πάντως δεν είναι η πρώτη που καταγράφεται, αφού τα αιματηρά επεισόδια τείνουν να γίνουν συχνό φαινόμενο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, αυτές οι επαναλαμβανόμενες διενέξεις με αιματηρή συχνά κατάληξη, καθώς εκτιμάται πως πίσω από αυτές κρύβονται παράνομες δοσοληψίες και συναλλαγές. Δεν έχω ξαναδεί μαχαιριά τώρα εδώ, τώρα τελευταία, είναι η πρώτη φορά, αλλά νομίζω ότι ξεφεύγει η κατάσταση και εμείς δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Η αστυνόμευση πρέπει να ξεκινήσει να είναι πιο συχνή εδώ πέρα στην πλατεία, γιατί πραγματικά φοβόμαστε. Εδώ μέσα στην πλατεία. Να βγάλουν μαχαίρια, να βγάλουν να μαλώσουν. Φοβάται ο κόσμος, προσέχει και από εκεί και πέρα υπάρχει μια τάξη. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν στο κέντρο και γενικότερα σε όλες τις γειτονιές, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι εικόνα για το 2024 αυτό να βλέπουμε επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο. Πουδενά βέβαια, αλλά πόσο παραπάνω στο κέντρο του Ηρακλείου. Στα χέρια της Ελλάς βρίσκονται δύο νεαροί Παλαιστίνοι 22 και 26 ετών, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Α αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου.